σήμερα, τις ανέφερε ήδη. Είναι σημαντικά τα έργα αυτά. Είναι μια στήριξη που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Σε ένα μήνα θα αρχίσουν να υλοποιούνται και οι τρεις προγραμματικές συμβάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι λόγω της λειψιδρίας, εκτάκτως και με παρέμβαση στον Περιφερειάρχη, πρέπει να το πούμε, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια τρεις νέες ανορίξεις γεωτρήσεων σε περιοχές οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα διότι είναι τα πρώιμα συμπευτικά. Εκεί λοιπόν πάμε με έκτακτη διαδικασίες τις ανορίξεις αυτές, δεν πάμε με κανονικό διαγωνισμό διότι θα μας πήγαινε τουλάχιστον Ιανουάριο, Δεκέμβρη-Γενάρη. Άρα λοιπόν πιστεύουμε μέσα στον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έτσι να πάρει νερό και έξω Σκαλίτισα και η Κουντούρα τα θερμοκήπια και φυσικά τα μεσκλά που οι πηγές των μεσκλών έχουν στερέψει και οι κάτοικοι δεν μπορούν ούτε να έχουν άρδευση ούτε ίδρυψη. Για γεωτρήσεις. Για τρεις γεωτρήσεις. Επίσης θα πρέπει να πω ότι δεν πέρασα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος το μεγάλο έργο του φράγματος του Ταυρονίτη. Τη μελέτη την έχουμε ονομάσει ερευνητικό πρόγραμμα για την περιοχή εκείνη. Είναι 240.000. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα. Ελπίζω την επόμενη συνεδρίαση να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης, να την προγράψει ο Περιφερειάρχης και να προχωρήσουμε σε αυτό το μεγάλο έργο που επιτέλους, όπως ξέρετε, ταλανίζει τον νομό Χανίων τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν θέλω να πω που κόλλησε. Στην επόμενη συνεδρίαση θα περάσει πάντως. Εγώ συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ημέρα μέσα στις οικονομικές συγκυρίες ότι η Περιφέρεια στέκεται όρθια ακόμη στα προβλήματα του τόπου μας. Και ο Περιφερειάρχης, βέβαια, όπως ξέρετε πάντα, στέκει δίπλα σε όλες τις ενότητες. Και στα Χανιά ιδιαίτερα, θα λέγαμε.